Υγεία στο Insomnia, εδώ στον εκθεσιακό χώρο της Sony. Βλέπουμε για πρώτη φορά από κοντά το Xperia Zen 5, το ένα από τα τρία νέα smartphones της Sony. Πιστεύω θα είναι και το αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις. Το Xperia Zen 5 έρχεται να αντικαταστήσει το Xperia Zen 3 που είχαμε δει πέρσι. Ένα πολύ όμορφο smartphone και πάλι. Η Sony δίνει μαθήματα σχεδιασμού κάθε φορά. Κρατάει αυτόν τον omnibalance σε σχεδιασμό, αν και υπάρχουν κάποιες αλλαγές, μπορεί να τις έχετε διακρίνει ήδη. Για παράδειγμα, στο μεταλλικό πλαίσιο υπάρχει εδώ χαραγμένο το Xperia το λογότυπο. Οι γωνίες, θα έλεγα λίγο πιο αυστηρές, καμπύλες. Τους βλέπουμε και εδώ. Όπως πάντα, αδιάβροχο. Καλύπτεται βέβαια η θύρα για την SIM κάρτα μας και για την microSD, αλλά είναι ελεύθερη η θύρα των ακουστικών και φυσικά η microUSB για την φόρτιση της συσκευής. Πανέμορφη, ξαναλέω, συσκευή και ελαφριά. Σε σχέση με το Z3 θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο μεγάλη, λίγο πιο πλατιά και ελάχιστα πιο βαριά. Πάντως και πάλι για ένα smartphone με 5,2 ίντσες είναι άνετο στο κράτημα, δεν θα σας δυσκολέψει, ενώ και το πάχος διατηρείται στα 7,3 χιλιοστά. Μια άλλη ακόμα αλλαγή στο σχεδιασμό, θα την έχετε διακρίνει ήδη όσοι ξέρετε από Xperia. Υπάρχει εδώ αυτό το πλήκτρο, το επίπεδο, λείπει δηλαδή αυτό το στρογγυλό κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης συσκευής. Ο λόγος είναι πλέον ότι το κουμπί αυτό δουλεύει και σαν αισθητήρα της αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος και μάλιστα βολεύει πάρα πολύ, αφού βλέπετε πάει φυσικά το δάχτυλό μας σε αυτή τη θέση και ξεκλειδώνει άμεσα το smartphone, κάτι που βολεύει πολύ περισσότερο από το να τον είχαμε τον αισθητήρα εδώ, κάτι που βλέπουμε βέβαια σε πολλά άλλα smartphones. Να μιλήσουμε τώρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 5,2 ιντσών οθόνη, κορυφαία οθόνη, True Luminous Display με Full HD ανάλυση. Τα χρώματα πάντα είναι κορυφαία σε κάθε Sony smartphone, πάντα μιλάμε για τις ναυαρχίδες, ενώ βλέπετε και τις γωνίες θέσεις, πάρα πολύ καλές. Ενώ στο εσωτερικό υπάρχει ο Snapdragon 810, το κορυφαίο chipset της Qualcomm μέχρι σήμερα, με οκταπύρινο επεξεργαστή, 3 GB μνήμη, 32 GB αποθηκευτικού χώρου, όπου είπαμε μπορούμε να τα επεκτείνουμε μέσω της microSD θύρας. Ο star βέβαια της συσκευής δεν είναι άλλος από την κάμερα, την κύρια κάμερα στο πίσω μέρος, η οποία είναι στα 23 MP. Επιτέλους η Sony αναβαθμίζει τον αισθητήρα και μάλιστα του δίνει και καταλαβαίνει, θα έλεγα, αφού είναι ο καλύτερος αισθητήρας, το αναφέρει και η Sony, αλλά και στις δοκιμές μας έχουμε δει ήδη τεράστια διαφορά. Η καλύτερη φωτογραφική μηχανή σε Android smartphone, όπως αναφέρει η Sony, με πολύ γρήγορο το focus. Το διάφραγμα είναι στα 2.0 και Exmor RS αισθητήρα. Το βλέπουμε εδώ με το flash το κλασικά. Και κάτι που μας άρεσε αρκετά, ότι μόλις ανοίξουμε την εφαρμογή, την πολύ όμορφη εφαρμογή της Sony για την λήψη φωτογραφιών και βίντεο, ακόμα και στο superior auto εδώ, την αυτόματη ρύθμιση που μας δίνει η Sony για να μην μπλέκουμε με χειροκίνητες ρυθμίσεις, βλέπετε ότι μπορούμε να ορίσουμε την μέγιστη ανάλυση της κάμερας, κάτι που δεν μας άφηνε στις προηγούμενες εκδόσεις του κινητού τηλεφώνου. Κάτι ακόμα μας άρεσε είναι το πενταπλό zoom, βλέπουμε και τα δύο άλλα χρώματα στα οποία θα κυκλοφορήσει το Xperia Zen 5. Η αυτονομία είναι στις 2 μέρες, κάτι που θέλει να το διαφημίζει συνέχεια, βλέπετε εδώ η Sony, γιατί ούτως ή άλλως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των Xperia Zen κινητών, ενώ περιμένουμε σχετικά με την κύρια κάμερα και πολύ καλές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Φυσικά δεν λείπει και η εμπρόστια κάμερα στα 5 MP για πολύ καλές λήψεις με τεχνολογία Clear Image, Steady Shot, ενώ κάτι που ξέχασα για το βίντεο είναι φυσικά υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε γραφή βίντεο στην Full HD ανάλυση, στην Ultra HD ανάλυση μάλλον, 4K, η Sony πρωτοπόρα και σε αυτό το κομμάτι. Το Xperia Zen 5 το περιμένουμε Οκτώβριο με Νοέμβριο.
Η τιμή που έχει ανακοινωθεί εδώ είναι στα 699 ευρώ. Περιμένουμε ότι θα το δούμε περίπου σε αυτή την τιμή και στη χώρα μας. Λίγο πάνω θα έλεγα. Ξαναλέμε, ένα πάρα πολύ όμορφο smartphone, πολύ δυνατό smartphone, με κορυφαία κάμερα, 23 MP, ένα κόσμο στο χέρι μας.